κάμερα ήταν η ψυχανάλυσή μου. Ήταν η στιγμή που ήμουν μόνη μου και έλεγα ότι είχα μέσα μου. Ναι. Εντάξει, παιδιά, είδα το σκυλίδι. Εγώ τώρα δεν μπορώ να το προσπεράσω. Αυτό μπορώ. Ορίστε. Έλα, είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Τι ωραία. Τι ρωτάς, Ρέα. Είναι μια αντρική, ένα αντρικό σχόλιο, με το οποίο θα το προσπεράσω. Η ώρα η καλή να πούμε. Η ώρα η καλή λένε. Καλή, αγάπη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό σου το έστειλε στις Φιλιππίνες. Ναι, 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 στο Παλαμά. Τι άλλο ήρθε. Ήρθε η κάρτα που είδαμε. Ήρθε η κάρτα. Μαζί με ένα σημειωματάκι από τις φίλες μου. Στο δαχτυλίδι και μετά μου δώσανε και ένα άλλο γραμματάκι που ήταν από την οικογένειά μου. Ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Το περίμενες. Όχι, πώς να το περιμένω. Κάτι τέτοιο βασικά δεν το περίμενα και χρονικά. Ότι θα γινόταν τώρα κάτι τέτοιο, αλλά ούτε στις Φιλιππίνες ότι θα γινόταν. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα μικρό απόσπασμα τη σκηνή. Μπορούμε να κάνουμε επίσης και ένα πολύ πολύ κοντινό στο κορίτσι αυτό. Είσαι... Oh. Είναι γατίσιο το πρόσωπό σου και τα μάτια σου, Πολύ όμορφη, έχει μια εξωτική ομορφιά. Μου το λένε ότι έχω κάτι εξωτικό, τώρα δεν ξέρω. Ναι, γιατί τα μάτια σου είναι γατίσια. Ναι. Πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόταση. Εδώ είναι το κουτάκι αυτό που σου στέλνει ο κύριος. Μέσα από τα σημάδια του παρόντος θα μπορούσα να μαντέψω το μέλλον. Είμαι σίγουρος πως όταν ανοίξω αυτό το κουτάκι θα με πεις τρελό. Σε αυτή την τρέλα όμως κρύβεται το μυστικό του έρωτα και της αγάπης μας. Και με αυτή θα σου ζητήσω αν θέλεις να μοιραστείς την υπόλοιπη ζωή σου μαζί. Την ημερομηνία θα γνωρίσουμε παρέα, σ' αγαπώ πολύ. Η απάντηση πάντως είναι ναι. Περίμενα ότι θα το κάνει κάποια στιγμή αυτό. Αλλά δεν περίμενα ότι θα το κάνεις τώρα. Είσαι τρελός. Ναι. Είμαι και εγώ τρελή. Αλλά είσαι πολύ τρελός. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω δει, ό,τι πιο όμορφο έχει κάνει. Θέλω να φτάσω, να τον δω, να γονατίσει. Και τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε. Τώρα το είπες τον Νέι, τι να γονατίσει. Θέλω να τον δω να γονατίσει. Πρέπει να το κάνουμε σωστά. Γονάτισε. Θα το ξαναβγάλω, θα το ξαναβάλω στο κουτάκι. Ξανά. Πόσα. Α, αυτό είναι το αγόρι σου. Ναι. Ο Άγγελος. Παιδιά, τι λέτε. Έκανα χθες ένα μικρό ρεπορτάζ. Έχω μάθει αρκετά πράγματα για τον Άγγελο. Μου έχουν πει ότι μπορεί και να είναι ο καλύτερος στο πόλο. Είναι πολύ στα σωστά. Ναι. Παίζει στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή. Και πολέμησε πάρα πολύ και είχε μεγάλο πείσμα για να συνεχίσει στο πόλο. Δηλαδή ήταν μια πολύ συνειδητή απόφασή του. Δεν είναι ένα παιδί με πείσμα, σωστά. Ναι, ναι, έχει πολύ πείσμα. Για μένα είναι, για μένα είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ καλοί αθλητές στην Ελλάδα, είναι από τους κορυφαίους και το έχει καταφέρει με πάρα πολύ δουλειά όλο αυτό. Είμαι πολύ περήφανη. Και δεν είναι, είναι και κάποιοι δρόμοι δύσκολοι. Είναι, σίγουρα. Ο πρωταθλητισμός είναι από μόνος του δύσκολος. Οπότε πρέπει να έχεις πείσμα και θέληση για να τα καταφέρεις. Πώς γνωριστήκατε? Από την πισίνα. Εγώ συγχρονιζόμουν, είναι αυτός πόλο. Δεν ήθελε πολύ. Το νερό σας έφερε κοντά. Το νερό, ναι. Και πόσο χρονών ήσουν τότε? Στα 17. Α, μικρούλα. Και είστε από πόσα χρόνια δηλαδή είστε μαζί? Από το 11 μετά, δεν ήμασταν όλο το διάστημα μαζί, ναι. Περίμενες, δηλαδή είναι μια σχέση που ήξερες ότι θα πάει σε γάμο, το περίμενες αυτό ή σε ξάφνιασε τελείως? Καταρχήν ποτέ δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει η ζωή, τι θα γίνει, απλά έλεγα ότι θα ήθελα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να παντρευτώ. Είσαι ερωτευμένη. Εντάξει, τώρα το μικρή μου σχολιάζει, λέει, Άννα, το ότι είναι, είσαι 23, ναι, αλλά όλα σχετικά είναι, δεν ξέρω. Παιδιά, δεν υπάρχει κανόνα σε λέει όμως αυτό νομίζω. Εσένα σε φοβίζει? Και εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω, θα παντρευτούμε τώρα, σήμερα, αύριο. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ηλικία σε αυτό. Εντάξει, υπάρχει μέχρι ένα σημείο, αλλά θεωρώ ότι εάν το νιώθω και
Είμαι καλά με αυτό, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συγγνώμη, αυτό το γλυκό κορίτσι δεν το παίζανε στο Nomads. Μα αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ έχω κνευριστεί πιο πολύ γιατί στο διάλειμμα μου είπε ότι είναι από τα πορόγια. Ναι, είμαι. Ναι. Τα κάτω τα πάνω. Τα κάτω είναι. Εντάξει, εγώ έχω έχει καταγωγή η γιαγιά μου από εκεί. Εγώ είμαι από εκεί. Αλλά. Α, και εσείς από αυτά τα μέρη. Από Καβάλα, από Γεωργιανή. Ναι. Την πλευρά της μαμάς. Καλά, εμένα όλη η οικογένεια της μαμάς μου είναι χωρισμένη σε όλη τη Μακεδονία. Οπότε. Πού μεγάλωσες εσύ? Εγώ Αθήνα, γεννήθηκε και μεγάλωσα. Α, Αθήνα μεγάλωσες. Mm. Δεν είναι ήσουν καθόλου βόρεια. Πηγαίνεις όμως? Πηγαίνω. Θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, είναι η αλήθεια, αλλά. Λόγω των αθλητικών υποχρεώσεων μου δεν έχω πολύ κενό το καλοκαίρι. Ναι, πάνω δεν πας βόρεια, στις Φιλιππίνες όμως πήγες. Στις Φιλιππίνες πήγα. Βρέθηκες στις Φιλιππίνες. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από όλα αυτά που πριν λίγες μέρες εμάς μας εκνεύρισαν.